Ο Ευάγγελος Γεωργατζής είναι ο πρόεδρος των ρητινοκαλλιεργητών. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει τη ζωή τους στην Εύβοια για να παράγουν ρετσίνη. Μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους και νέους και μεγαλύτερους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Κύριε Γεωργατζή, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Θέλουμε να μας μεταφέρετε τι είναι αυτό που βιώνετε. Καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα. Πραγματικά αυτό που έχουμε βιώσει στην Εύβοια είναι ό,τι πιο τραγικό θα μπορούσαμε στα πιο τρελά μας όνειρα να ζήσουμε. Η κατάσταση ήταν πραγματικά, όπως την έχουν περιγράψει όλοι οι πολίτες της Βόρειας Εύβοιας, τραγική. Η φωτιά μας έκανε τη χάρη τις δύο πρώτες μέρες και πήγαινε τόσο αργά όσο μια χελώνα. Χωρίς αέρα, με μηδέν μποφόρ, και επιχειρησιακά προσπαθούσαμε να σβήσουμε τη φωτιά με 18 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Εύβοια. Αυτή ήταν η δύναμη της πυροσβεστικής στην Εύβοια τις δύο πρώτες μέρες. Mm-hmm. Σε ένα δάσος Χαλεπίου Πεύκης με επικινδυνότητα 100% αυτές τις εποχές. Μιλάμε για 18 πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς ένα αέρια υποστήριξη. Ήταν σαν μας αφήναν στο έλεος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το μόνο που έκαναν η πολιτική προστασία ήταν να γυρίζει με σιρήνες γύρω-γύρω τα χωριά, να τρομοκρατεί τον κόσμο με τζιπάκια, γέμισε ο τόπος τζιπάκια, φημέ τζάμια, μερσεντές. Κύριε Γεωργατζή, θέλουμε να μας πείτε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί και τι είναι αυτό που ζητάτε από την πολιτεία. Τι μπορεί να σας δώσει ώστε να ξαναξεκινήσετε από την αρχή. Θα σας πω. Εμείς καταρχήν είμαστε 800 οικογένειες στη βορειοκεντρική Εύβοια. Η Εύβοια παράγει το 85% της πανελλαδικής παραγωγής. Ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή 800 οικογένειες μένουν στο δρόμο. Μόνο από τις ρετσινάδες. Δεν θα μπορέσετε να ξαναδουλέψετε ποτέ πάνω σε αυτό το κομμάτι στην περιοχή. Αυτό ακριβώς. Εμάς δεν είναι ότι τελείωσε σήμερα, χάσαμε τη δουλειά μας. Εμάς τελείωσε οριστικά. Πρέπει να βρείτε κάτι άλλο να ασχοληθείτε. Υπάρχει περίπτωση με οποιαδήποτε στήριξη, κύριε Γεωργατζή, με οποιαδήποτε στήριξη υπάρχει περίπτωση αυτό να ανακτηθεί ή το έχουμε χάσει εντελώς. Να σας πω, θα σας πω ένα-ένα. Καταρχήν, οι άνθρωποι εδώ που είναι 45 και 50 χρονών, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν τη δύναμη με τις οικογένειές τους να πάνε πού σε θέλω. Τι ειδικότητα, πού να δουλέψουν. Στην ουσία, το να μου δώσει μία αποζημίωση 100% η πολιτεία, σημαίνει αυτό ότι θα μου δώσει ζωή για ένα χρόνο. Ακριβώς. Της δουλειάς μου. Ακριβώς. Τον επόμενο χρόνο, τον μεθεπόμενο χρόνο. Τι θα γίνει όλος αυτός αυτό ο κόσμος. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Εμείς έχουμε προτάσεις σαν σωματείο. Ζητάμε αποκλειστικά από 55 χρονών και πάνω, γιατί τα αίτηση μας είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Mm-hmm. Από 55 χρονών και πάνω να τους βγάλει όλους στη σύνταξη. Mm-hmm. Από 55 χρονών και κάτω να μπουν στην επικινδυνότητα, γιατί εσείς θα ξανάρθετε τα κανάλια όταν θα πνιγόμαστε στην Εύβοια. Γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εύχομαι ποτέ να μην γίνει, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Να μπούμε όλοι οι δασεργάτες μέσα, να κόβουμε μηχανάκια με την υποστήριξη του Δασαρχείου και του Υπουργείου, να μας δώσει κίνητρα, να μπούμε μέσα, να κόψουμε τις κορμοδέσεις όλες, να κάνουμε φράγματα για να κρατήσουμε τα χώματα στο βουνό και όχι στη θάλασσα. Mm-hmm. Για να μην πληγεί κόσμος, για να μην θρηνήσουμε θύματα. Όλη η Εύβοια αυτή τη στιγμή είναι ένα καψάλι. Δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά πράσινο από το Μαντούδι μέχρι στιγμής. Ναι. Έτσι, δεν ξέρουμε που θα καταλήξει η φωτιά, μπορεί να πάει στα ψαγνά. Άρα, από κύριε Γεωργατζή, η επόμενη μέρα δεν υπάρχει, δεν θα έρθει ποτέ για σας. Η επόμενη μέρα για μας είναι η εξής. Έχουμε στο πρόγραμμά μας σαν σωματείο ρητινοκαλλιεργητών δασεργατών να παλέψουμε νύχια και με δόντια να μην φύγει ούτε ένας από τον τόπο του. Mm-hmm. Θα ζητήσουμε από την πολιτεία καταρχήν το δάσος της Χαλεπίου Πεύκης. Άκουσα πριν κάποιους κυρίους λέγανε για αναδασώσεις, για τέτοια. Ναι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ή μπορεί να το γνωρίζετε, εμείς το γνωρίζουμε καλύτερα, ότι μετά τη φωτιά η Χαλέπιο πέφτει, ξεκινάει αυτόματα μόνη της την αναδάσωση. Αυτόματα. Ναι. Με τις θερμοκρασίες που εκρήγονται τα κουκουνάρια,
Κατευθείαν ο σπόρος πέφτει και μετά από ένα χρόνο τα πεύκα θα έχουν βγει ήδη τα μικρά. Από εκεί και πέρα πρέπει οι δασεργάτες όλοι που ρητινεύαν τα δάση όλα αυτά τα χρόνια με την υπστήριξη της πολιτείας να μείνουν μέσα στο δάσος και να φτιάξουμε ένα υγιές δάσος καλύτερο και ακόμα από αυτό που είχαμε. Μάλιστα. Να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και με αυτό κλείνουμε, δηλαδή, κύριε Γεωργατζή. Πρέπει να καθαριστεί ο υπόρφος, να γίνεται σωστή αρέωση των πεύκων, να μην βγουν εκατομμύρια πεύκα στο ίδιο χώρο και με τον πρώτο χιόνι σπάζουν όλα και γίνει μία ζούγκλα. Μάλιστα. Για και να γίνει δάσος σωστό, πρέπει να γίνεται σωστή αρέωση. Και δυστυχώς όλα τα λέμε την επόμενη μέρα. Δεν τα λέμε από πριν, δεν τα κάνουμε από πριν. Σας ευχαριστούμε. Πάντως περιμένουμε τις ανακοινώσεις της πολιτείας και εμείς από πλευράς μας είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστώ, δεν το ξεχάσουμε. Να είστε πάλι δίπλα μας και να στηρίξετε αυτόν τον κλάδο. Βεβαίως, γιατί τον έχει ανάγκη. Όπως τον έχουν ανάγκη όλη η Βόρεια Εύβοια, όλοι οι συμπολίτες μας. Όλοι είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.